Είμαστε 6 μέρες πριν από την ημέρα των μαχών. 5 και 1. 5 και 1. Έτσι ακριβώς. Οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβάζουν τους τόνους, ενώ παράλληλα βλέπουμε να ξεκινούν και τον τελευταίο κύκλο των περιοδιών τους που θα κορυφωθεί με τις μεγάλες ανοιχτές συγκεντρώσεις που θα διοργανώσουν τα κόμματα εντός της εβδομάδας. Αυτό που ξεχώρισε από τις ειδήσεις το Σαββατοκύριακο ήταν η πόρτα που έτσι έκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας έτσι και τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή. Έκλεισε και με κρότο, μου φαίνεται. Και με κρότο, μου φαίνεται, την έκλεισε. Είναι ψυχροπολεμικό, θα λέγαμε, το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Πειραιός και Χαριλάου Τρικούπη. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες ο Πρωθυπουργός έχει αυξήσει και τις επιθέσεις του προσωπικά προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και είναι εμφανές πως το σκληρό ροκ θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίσει έτσι και τις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο μετά την συνεργασία, μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου. Έστω και όν, όπως είπε, αριθμητικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση που μαθηματικά θα έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη πως δεν είναι δύναμη προοδευτικού εξυγχρονισμού, όπως είπε, και σημείωσε μάλιστα πως σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας θα αναγκαζόμασταν περισσότερο, όπως είπε, να πατάμε φρένο παρά γκάζι. Ο λόγος βέβαια που η Νέα Δημοκρατία χαρά σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή δεν είναι άλλος από την μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων, τα ποσοστά των οποίων μόλις 6 μέρες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στο γαλάζιο στρατόπεδο μελετούν τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και στόχος του κόμματος είναι η αυτοδυναμία σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα γίνει και με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Επομένως, επιχειρείται να μπουν από τώρα κάποιες κόκκινες γραμμές και να μην συντηρείται μια συζήτηση για κυβέρνηση συνεργασίας μετά την εκλογική αναμέτρηση. Και από την άλλη, ο Τσίπρας βέβαια κρατάει ανοιχτή την πόρτα, την πρόταση μάλλον συνεργασίας προς το ΠΑΣΟΚ, και χθες που τον άκουσα. Έτσι, και από το Αγρίνιο, μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σύνθημα για την τελική μάχη των 7 ημερών, για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι την άλλη Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαταλείψει οριστικά το Μέγαρο Μαξίμου και θα ανοίξει ο δρόμος, όπως είπε, για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία ότι το κόμμα του θα είναι πρώτο και με διαφορά, ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει τα καρφιά του και για τις δημοσκοπήσεις, επισημένοντας πως την 21η Μαΐου δεν θα ψηφίσουν οι δημοσκόποι και οι παπαγάλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ανέφερα, αλλά οι πολίτες. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα να τονίζει ότι η εκλογική μάχη θα κριθεί από την απόφαση που θα πάρουν οι νέοι και οι νέες, οι αναποφάσεις. Έριξε έτσι και αυτός το γάντι στους αναποφάσεις τους. Απευθυνόμενος στους νέους, τους ζήτησε να μην χαρίσουν το όπλο τους σε κανέναν και να πάνε στην κάλπη. Απευθύνθηκε δε και σε όσους θέλουν να τιμωρήσουν τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα σκέφτονται πως η καλύτερη τιμωρία είναι κάποιο μικρότερο αντισυστημικό κόμμα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για το καθεστώς που μας κυβερνά από το να ιτηθεί, και αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο σε μία σειρά συναντεύξεών του κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και τον κύριο Τσίπρα πως διαστρεβλώνουν σκόπιμα τις θέσεις του. Τόνισε πως δεν θέλουν να συγκυβερνήσουν, αλλά αυτό που θέλουν είναι να αναπλήξουν το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό του επιτίθενται με fake news. Να πούμε δύο λόγια και για το που θα είναι σήμερα η πολιτική αρχή. Νομίζω ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης στην Κρήτη και δύο, δεν θα συναντηθούν εμάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτεται πρώτα την περιοχή του Ζωγράφου. Ακολούθως θα μεταβεί στην Κρήτη, και θα μιλήσει το απόγευμα στο Ηράκλειο. Στις 18 του μήνα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει την τελευταία του ομιλία στην Αθήνα στις 19 του μήνα στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας επισκέπτεται την Ιγουμενίτσα και τα Γιάννενα. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και η επόμενη του σταθμή θα είναι το Ηράκλειο και η Πάτρα. Και ο Τσίπρας είναι Γιάννενα. Τέλος, το πέμπνε, Ιγουμενίτσα, Γιάννενα. Α, μάλιστα.